Γεια σας φίλες και φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα σας έχω ετοιμάσει το πιο σίγουρο τρόπο να βάψετε τα πασχαλινά σας αυγά κατά κόκκινα και με όλα τα μυστικά για να μην σας πάνε και να βγαίνουν όσο πιο γυαλιστερά γίνεται. Αν όμως δεν θέλετε αυτόν τον παραδοσιακό τρόπο και προτιμάτε άλλους τρόπους ακόμη πιο εντυπωσιακούς, έχω ανεβάσει σχετικά βιντεάκια τα οποία έχουν πώς να βάψετε τα αυγά σας είτε με κρεμμυδόφυλλα, είτε με χαρτοπετσέτες, είτε με ρύζι. Τα σχετικά link υπάρχουν και στην περιγραφή και στα σχόλια. Μπορείτε να ρίξετε μία ματιά. Για να μην χάνετε καμία από τις καινούργιες συνταγές που ανεβάζω, το μόνο πράγμα που έχετε να κάνετε είναι να πατήσετε το κόκκινο κουμπάκι που γράφει εγγραφή. Αφήστε το σχόλιο σας, πατήστε ένα like αν σας αρέσει η συνταγή που θα δείτε σε πάρα πολύ λίγο. Ακολουθήστε λοιπόν το σημερινό βιντεάκι και θα δείτε βήμα-βήμα όλη τη διαδικασία έτσι ώστε να έχετε το ιδανικό βάψιμο για τα πασχαλινά σας αυγά. Πάμε αμέσως να δείξουμε τον τρόπο εκτέλεσης. Πρώτα απ' όλα θα βγάλουμε τη στάμπα που έχουν τα αυγουλάκια πάνω. Αυτή εδώ. Έχουμε λίγο βαμβάκι και λευκό ξύδι. Κουτάμε το βαμβάκι μέσα στο ξύδι και αρχίζουμε και σιγά σιγά τρίβουμε για να φύγει η στάμπα. Όπως βλέπετε, η στάμπα εξαφανίζεται. Πλένουμε και γύρω γύρω όλο το υπόλοιπο αυγό, γιατί πρέπει να είναι καθαρό για να κάτσει βαφή όπως ακριβώς πρέπει. Φροντίστε τα αυγά να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Αν τα έχετε στο ψυγείο να τα έχετε βγάλει για να βράσουν πολύ καλύτερα και να μην έχετε πολλές πιθανότητες να σπάσουν κατά το βράσιμο. Βάζουμε όλα τα αυγά σε μια κατσαρόλα. Καλό θα ήταν τα αυγά σας να είναι άσπρα, γιατί έτσι το χρώμα κουμπώνει πολύ καλύτερα πάνω στα αυγουλάκια. Όπως τα έχουμε λοιπόν μέσα στο κατσαρολάκι τώρα τα αυγά, προσθέτουμε νεράκι ίσα ίσα να καλύψει την επιφάνεια των αυγών και τα βάζουμε να τα βράσουμε. Προσοχή! Μόλις αρχίζουν και βράζουν, θα χρονομετρήσουμε ακριβώς 7 λεπτά. Τα 7 λεπτάκια μόλις περάσανε, βλέπετε, κανένα αυγό δεν έχει σπάσει. Τα αποσύρουμε από τη φωτιά, γιατί θέλουμε να κρυώσουν. Στη συνέχεια, στο ίδιο κατσαρολάκι που βράσαμε τα αυγά, βάζουμε ένα καινούριο νεράκι καθαρό, γεμάτο περίπου μέχρι τη μέση. Το βράζουμε λιγάκι, θέλουμε να είναι λίγο χλιαρό. Προσθέτουμε ένα σφινοπότηρο λευκό ξύδι και το κόκκινο χρώμα της βαφής μας. Τα κατεβούμε και βάζουμε ένα-ένα τα αυγουλάκια μας μέσα στη βαφή. Τα αφήνουμε 2 λεπτάκια να μείνουν μέσα στη βαφή και μόλις περάσουν τα 2 λεπτάκια αρχίζουμε και βγάζουμε ένα-ένα τα αυγουλάκια μας. Τα στραγγίζουμε καλά και τα αφήνουμε πάνω σε ένα χαρτάκι για να στεγνώσουν και να στραγγίξουν τέλεια. Και αφού στεγνώσουν πάρα πολύ καλά, θα δώσουμε και την απαραίτητη γυαλάδα στα αυγά. Παίρνουμε λίγο ελαιόλαδο, κουτάμε μέσα το βαμβάκι και περνάμε το αυγουλάκι
γύρω-γύρω. Και είναι έτοιμα για να τα βάλουμε στη βάση τους και να τα έχουμε έτοιμα για την Ανάσταση. Έτοιμα λοιπόν τα πασχαλινά αυγά, παραδοσιακά, όπως βλέπετε, κατά κόκκινα, γυαλιστερά, όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Δοκιμάστε τον τρόπο, μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Το κόκκινο κουμπάκι κάτω δεξιά. Καλή Ανάσταση εύχομαι σε όλους.